Λίγο μετά τις 11 το πρωί έφτασε στην Κακαβιά και εγκαταστάθηκε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που άρχισε να κάνει λήψη δειγμάτων από το σύνολο των πολιτών που εισέρχονται στην Ελλάδα από τη γειτονική Αλβανία. Πρόκειται για την πρώτη φάση υλοποίησης των μέτρων που ανακοίνωσε. Το απόγευμα της Τρίτης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς για τον συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς. Σε αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση κλιμακίου του ΕΟΔΗ με επικεφαλή στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Εικάζεται έτσι ότι μέχρι το κλιμάκιο αυτό να εγκατασταθεί στην περιοχή, την προσεχή Δευτέρα. Τους ελέγχους θα διενεργούν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που βρίσκονται ήδη στην περιοχή. Ακόμη από σήμερα εφαρμόζεται το μέτρο της διακοπής λειτουργίας του τελωνίου της Κακαβιάς στις νυχτερινές ώρες από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί. Ενώ από τις 16 Αυγούστου όσοι εισέρχονται στην Ελλάδα από την Αλβανία θα πρέπει να τηρούν την 7ήμερη κατοίκων απομόνωση. Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Ιωαννίνων της ΑΔΔΗ, Χρήστος Γρίβας, έκανε λόγο για αποφάσεις που θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχουν εφαρμοστεί, πλην όμως έστω και τώρα είναι σημαντικές. Μετέφερε ωστόσο τις επιφυλάξεις και την ανησυχία των εργαζομένων, τελωνιακών υπαλλήλων και αστυνομικών στον δεύτερο συνοριακό σταθμό που είναι ανοιχτός αυτή τη στιγμή στα σύνορα με την Αλβανία, στην κρυσταλλοπηγή Καστοριάς. Μήνες φωνάζουμε από την αρχή της πανδημίας ότι χρειαζόταν υγειονομική θεράκιση ελληνοαλβανική μεθόριο. Έστω και αργά γίνονται κάποια βήματα. Κοιτάξτε όμως τι είναι το τραγικό και πρέπει να το πούμε με απόλυτη ειλικρίνεια στην ελληνική κοινωνία. Εάν ισχύουν αυτά τα μέτρα για την Κακαβιά και είναι έτσι, εγώ δεν θέλω να τα αμφισβητήσω. Η επόμενη μεγάλη είσοδο της χώρας είναι η κρυσταλλοπηγή. Η κρυσταλλοπηγή τι θα γίνει? Δεν ανακοινώθηκε τίποτα χθες. Δηλαδή, παίρνουμε τα μέτρα, υποτίθεται ότι γίνεται μία θωράκιση στην Κακαβιά και σπρώχνουμε όλον αυτόν τον κόσμο να περάσει από την άλλη είσοδο. Χωρίς κανέναν έλεγχο. Ήδη μίλησα σήμερα και με τον διευθυντή του τελωνίου της κρυσταλλοπηγής, είναι ανήσυχη και ερωτώ, υπάρχει επιτέλους σοβαρότητα? Τι ακριβώς σχεδιασμοί είναι αυτοί? Ήταν όπως πριν συνέβη, κλείσαμε τα δύο σημεία, το Μαυρομάτι και τη Μέρτζανη, με όποιες επιπτώσεις είχαν στις τοπικές κοινωνίες και όλος αυτός ο κόσμος έμπαινε ανεξέλεκτα από την Κακαβιά και μπαίνει ακόμα μέχρι σήμερα χωρίς να γίνεται κανένας υγειονομικός έλεγχος. Τώρα, παίρνουμε αυτά τα όποια μέτρα παίρνουμε για την Κακαβιά από Δευτέρα, αλλά τη θωράκιση της χώρας απέναντι στο υγειονομικό φορτίο που έχει η γειτονιά χώρα και λυπάμαι που το έχει, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Θα μπαίνει από την κρυσταλλοπηγή. Ήδη γνωρίζετε ότι δόθηκε και τρίμηνη παράταση στους υποχικούς εργάτες που κατά κόρον μπαίνουν από την κρυσταλλοπηγή. Πάνω από 20.000 με ενημέρωσαν ότι μπήκαν το προηγούμενο διάστημα υποχικοί εργάτες. Θα πάρθει κανένα μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση σε αυτά τα σύνορα? Ή θωρακίζουμε την Κακαβιά και λέμε στους υπόλοιπους πάτε από την κρυσταλλοπηγή να μπείτε? Ακόμα και αυτή τη στιγμή λοιπόν που πάρθηκαν αυτά που εξαγγέλθηκαν χθες, αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν, πάλι δεν αντιμετωπίζουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης που απαιτεί η κατάσταση. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Πρέπει να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ή δεν γνωρίζουν, ή δεν ξέρουν, ή δεν μπορούν. Με τις χθεσινές ανακοινώσεις πάντως μπήκε και ένα οριστικό, μάλλον προσωρινό τέλος σε αυτή τη φιλολογία, αν θα ξανανοίξει η Μέρτζανη και το Μαυρομάτι. Δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι νεότερα. Μέχρι την παράταση των μέτρων. Μέχρι την παράταση των μέτρων. Και κλείνουμε τα σύνορα με όποιες επιπτώσεις υπάρχουν στην τοπική κοινωνία, διότι εδώ αποδεικνύει. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχουμε κλιμάκια? Δηλαδή, αυτή είναι η προετοιμασία της χώρας όλο αυτό το διάστημα? Δεν μπορέσαμε να βρούμε κλιμάκια? Τι έκαναν όλο αυτό το διάστημα? Γιατί κλείνουν τα σύνορα? Εμείς ποτέ δεν βάζαμε ζήτημα να κλείσουν τα σύνορα. Εμείς βάλαμε ζήτημα και δεν πρέπει να κλείνουν τα σύνορα. Να υπάρχουν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται σε όλους τους σταθμούς εισόδου. Σε αυτή την απάντηση προχωράνε με τέτοιου είδους σπασμωδικές ενέργειες, κλείνουν σύνορα με όποιες επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες και αυτά που κάνουν δεν τα κάνουν σωστά. Απόδειξε ότι δεν ισχύουν αυτά τα μέτρα για την κρυσταλλοπηγή και όλη αυτή η εικόνα δείχνει μια εικόνα η οποία δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί η κατάσταση και οι χειρισμοί που πρέπει να γίνουν.